Όπως είπες και εσύ, το ατύχημα έγινε πριν από λίγο, όπως πληροφορηθήκαμε, είναι στον περιφερειακό δρόμο των Σερών. Πρόκειται για εκδρομικά λεωφορεία με μαθητές από το δημοτικό, πιθανότατα να πήγαιναν εκδρομή στο σπήλαιο της Αλιστράτης. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αυτό. Το λεωφορείο λοιπόν ήταν στο ύψος του χωριού Κρινίδα, είναι η παλαιά Βιτάστα. Και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ένα φορτηγό έκλεισε τον δρόμο στο πρώτο λεωφορείο, με αποτέλεσμα αυτό να βγει από την πορεία του, να πλαγιάσει όπως μας είπαν στην άκρη του δρόμου και να συρθεί για αρκετά μέτρα. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, από όσα μπορούμε να γνωρίζουμε, είναι να έχουμε κάποιους από τους μαθητές τραυματίες. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφόρηση ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό. Οι μαθητές αυτή τη στιγμή μεταφέρονται στο νοσοκομείο της Δράμας. Αλλά ο οδηγός της Νταλίκας δεν σταμάτησε στο σημείο. Έφυγε και αυτή τη στιγμή... Και αυτή τη στιγμή αναζητείται από τις αρχές. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες τις οποίες γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Άννα. Άρα περιμένουμε να δούμε και τα νεότερα που θα προκύψουν για την κατάσταση πρωτίστως των μαθητών, μαθητές δημοτικού, μόλις μεταφερθούν και στο νοσοκομείο και δούμε ποια θα είναι και η εικόνα που θα αντικρίσουν οι γιατροί. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί κανείς να σχολιάζει το γεγονός ότι ο οδηγός του φορτηγού, ο οδηγός της Νταλίκας που έκλεισε το δρόμο στο λεωφορείο που μετέφερε τους μαθητές, τους εγκατέλειψε. Σωστά. Νομίζω όμως ότι είναι θέμα χρόνου να εντοπιστεί. Λεπτών για να εντοπιστεί. Ακριβώς. Παύλο, συνεχίζεις το ρεπορτάζ, συλλέγεις πληροφορίες και βεβαίως όταν προκύψει οτιδήποτε νεότερο